Καλημέρα σας ή καλησπέρα σας. Δεν ξέρω όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο. Μπορεί να έχετε διαφορετική ώρα και στιγμή της ημέρας. Εγώ βρίσκομαι στο Λονδίνο και η ώρα εδώ είναι 8:45, οπότε πρωινή Κυριακή, κυριακάτικο ξεκίνημα. Χαίρομαι όμως πάρα πολύ που είμαι μαζί σας, έστω και ηλεκτρονικός, διαδικτυακός, διότι έτσι είναι πλέον η κατάσταση στον κόσμο που ζούμε σήμερα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να συμμετέχω στο πρώτο διαδικτυακό Foreign Languages Forum. Είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω όσον αφορά το τι σημαίνει να είσαι μεταφραστής, αν αξίζει να επενδύσει κανείς στο δίπλωμα του CIOL, το Deep Trans. Δεν θα ξεκινήσω ακόμα, θα περιμένω λίγο να δούμε, να σας δώσουμε και σας λίγο χρόνο να συνεχίσετε να μπαίνετε για να δείτε όσο περισσότερη γίνεται την εισήγηση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστώ πάρα πολύ το PACE για την πρόσκληση. Όπως είπα, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ, έστω και ηλεκτρονικός, μαζί σας. Και έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχουμε μισή ώρα και λιγότερο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ περιεκτική και σύντομη και να αφήσω λίγο χρόνο στο τέλος για τις ερωτήσεις σας. Θα υπάρξει βέβαια και χρόνος μετά την εισήγηση, θα μπορέσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μου είτε μέσω email είτε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Οπότε σήμερα λοιπόν θα καλύψουμε πολύ απλά και γρήγορα τι σημαίνει να είσαι μεταφραστής, τι είναι το δίπλωμα στη μετάφραση του CIOL και αν αξίζει κανείς να επενδύσει σε αυτό. Και πριν έτσι ξεκινήσω με τα πολύ πρακτικά και σας ρίξω πάρα πολλές και διάφορες γνώσεις, θέλω να σας πάω κάποια χρόνια πίσω στην ιστορία, 10 χρόνια, 15 χρόνια ίσως, το οποίο με κάνει να αισθάνομαι λίγο μεγάλη, αν και είμαι σίγουρη ότι για πολλούς από εσάς είμαι πολύ μικρή. Ο αγαπημένος μου καθηγητής, ο David Connolly, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, όταν ήμουν στο 4ο έτος και έκανα την ειδίκευση στη μετάφραση και στη διερμηνία, μας είχε πει το απίστευτο καταπληκτικό ότι any idiot can open a dictionary and start translating, but we are not any idiots. We are specific idiots. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είχε ένα τεράστιο χιούμορ και ένα τεράστιο πάθος για αυτό που έκανε και νομίζω ότι ήταν ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος με επηρέασε πάρα πολύ έτσι ώστε να κάνω αυτά που κάνω σήμερα και με οδήγησε στο να γίνω και εγώ μεταφράστρια. Λοιπόν, τώρα, ας προχωρήσουμε λοιπόν διότι η ώρα περνάει. Τι σημαίνει να είσαι μεταφραστής? Ο μεταφραστής δεν είναι απλά μόνο ένας επαγγελματίας. Τι εννοώ με αυτό? Δεν είμαστε πολλαπλές προσωπικότητες μέσα στο ίδιο άτομο, αν και πολλές φορές και αυτό συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος επαγγελματίας, ο οποίος συμπεριλαμβάνει πάρα πολλές διαφορετικές ιδιότητες και ικανότητες. Προφανώς και οι ξένες γλώσσες είναι το πιο σημαντικό. Από εκεί ξεκινάμε. Είναι η βάση. Πίσω όμως από έναν επαγγελματία μεταφραστή υπάρχει η τεχνογνωσία. Πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά διάφορες τεχνολογίες. Γνωρίζει ορολογία. Έχει ειδίκευση. Διότι ακριβώς οι μεταφραστές δεν ξεκινάμε να μεταφράζουμε οτιδήποτε μας στείλει οποιοσδήποτε πελάτης, αλλά αποκτάμε και εμείς σιγά σιγά τις ειδικεύσεις μας. Οπότε βλέπετε ότι δεν αρκεί μόνο μία, ή δύο, ή τρεις ξένες γλώσσες. Είναι η βάση σίγουρα και πρέπει κανείς να τις γνωρίζει άπτεστα, όχι μόνο την γλώσσα από την οποία μεταφράζει, αλλά κυρίως την γλώσσα προς
την οποία μεταφράζει. Βέβαια, στις μέρες μας για να πετύχει κανείς δεν χρειάζεται μόνο η γνώση και αυτό ισχύει για όλους τους κλάδους, όχι μόνο για τον μεταφραστικό κλάδο. Χρειάζονται πάρα πολλές άλλες ικανότητες, τις οποίες ονομάζουμε πλέον τα λεγόμενα soft skills, δηλαδή οι ικανότητες οι οποίες έχουν να κάνουν με την συναισθηματική νοημοσύνη κυρίως ενός επαγγελματία. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό. Πρέπει κανείς να, και εδώ συγχωρέστε τα γαλλικά, excuse my French που λέμε, πρέπει να είναι έτοιμος να κάνει οτιδήποτε. Πρέπει να είναι έτοιμος να παλέψει πάρα πολύ. Χρειάζεται ευελιξία, χρειάζεται σθένος, χρειάζεται υπομονή, επιμονή και συνέπεια. Πρέπει κανείς να γνωρίζει πώς να μιλήσει σωστά σε κόσμο, διότι αν και οι περισσότεροι μεταφραστές είμαστε στο σπίτι μας ή δουλεύουμε ήσυχα από το γραφείο μας, αλλά όλοι έχουμε να κάνουμε με συναναστροφή ανθρώπων. Δηλαδή, οι πελάτες μας είναι άνθρωποι, οι συναδελφοί μας είναι άνθρωποι και αυτές οι δεξιότητες, πιο πολύ οι κοινωνικές δεξιότητες, οι δεξιότητες επικοινωνίας σωστής και σωστής νοοτροπίας και επαγγελματισμού είναι πάρα πολύ βασικές. Επίσης, για εμένα το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι ένας μεταφραστής πρέπει να βλέπει τον εαυτό του ως έναν επιχειρηματία και να έχει θετική βλέψη και ένα θετικό πνεύμα, όπως και πάθος για αυτό που κάνει. Και να έχει μέσα του αυτή το πάθος και την θέληση να συνεχίζει να γίνεται όλο και καλύτερος. Δηλαδή, αυτή η συνεχόμενη διαβίου μάθηση είναι πάρα πολύ σημαντική για ένα μεταφραστή. Και είναι επίσης σημαντική όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Οπότε λοιπόν, ένας μεταφραστής δεν είναι μόνο ένας επαγγελματίας που εξασκεί έναν κλάδο στην ουσία. Ταυτόχρονα, ένας μεταφραστής μπορεί να λειτουργεί και ως ο διευθύνων της επιχείρησής του, ως ο marketeer, δηλαδή αυτός ο οποίος προωθεί τις υπηρεσίες, πρέπει να έχει μια πάρα πολύ καλή βλέψη από ψηλά όλων όσων γίνονται στην επιχείρηση, είτε είναι τα οικονομικά, είτε είναι η επικοινωνία και η στήριξη των πελατών. Αλλά πάνω απ' όλα ένας καλός μεταφραστής εννοείται είναι πρώτα καλός συγγραφέας. Δηλαδή χειρίζεται άπτεστα τις γλώσσες. Αυτή είναι η βάση. Αλλά δεν έχει σημασία το πόσο καλός είναι κάποιος. Για παράδειγμα, μπορεί να είμαι η καλύτερη μεταφράστρια στον κόσμο, αλλά εάν δεν ξέρω πώς να προωθήσω τις υπηρεσίες μου και δεν ξέρει κανείς ότι υπάρχω, τότε δεν θα παίρνω τη δουλειά μου, οπότε χωρίς δουλειά δεν βγάζω λεφτά, άρα δεν μπορώ να λειτουργήσω ως επιχείρηση. Είναι τόσο απλό. Τώρα, ας μιλήσουμε λίγο για κάποια πιο πρακτικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα, πώς ξεκινάμε, τι είδους οντότητα μπορεί να είμαστε. Υπάρχουν διαφορετικά σχήματα εδώ. Μπορεί κάποιος να είναι freelancer, μπορεί να είναι αυτοαπασχολούμενος και εννοείται ότι σε διαφορετικές χώρες ισχύουν διαφορετικά πράγματα. Αλλά πάνω κάτω αυτές είναι οι επιλογές. Μπορεί κάποιος να είναι διευθύνων της δικής του εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά ως μέρος μιας συνεργατικής. Δηλαδή πολλοί μεταφραστές μαζί, δύο ή τρεις, να αποφασίσουν ότι θα δημιουργήσουν μία συνεργατική. Ή έπειτα, εάν δεν αρέσει σε κάποιον να είναι το αφεντικό του εαυτού του, μπορεί να δουλέψει in-house ως μεταφραστής για κάποια άλλη εταιρεία, για κάποιο μεταφραστικό γραφείο. Οι μεταφραστές μπορούν να απορροφηθούν επίσης σε πάρα πολλά όργανα, τα οποία είναι διεθνή. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Ηνωμένα Έθνη, αν και τα ελληνικά, δεν αποτελούν γλώσσα των Ηνωμένων Εθνών προς το παρόν ή ακόμα δεν νομίζω ότι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά κάποιες φορές ζητούν και αυτοί μεταφραστές.
για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα διάφορα δικαστήρια της Ευρώπης, σε προξενία, σε πρεσβείες ανά τον κόσμο, όπως και σε μεταφραστικά γραφεία. Αλλά επίσης, πολλές μεγάλες εταιρείες, οι οποίες δεν είναι μεταφραστικά γραφεία, μπορούν να έχουν ανάγκη από μεταφραστές να δουλέψουν στα γραφεία τους ως εργαζόμενοι και όχι ως αυτοαπασχολούμενοι, ακριβώς επειδή έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για μεταφραστική εργασία. Επίσης, τώρα, όταν λέμε μεταφραστής, πολλές φορές το μυαλό μας πηγαίνει σε ένα πολύ συγκεκριμένο επάγγελμα. Οι ικανότητες που έχει συμπεριλαμβάνει το επάγγελμα του μεταφραστή μπορούν άνετα να λειτουργήσουν και σε κάποια άλλα επαγγέλματα που ναι μεν συσχετίζονται πάρα πολύ με τη μετάφραση, είναι στην ουσία λίγο διαφορετικά. Όπως για παράδειγμα, η διερμηνία. Και τι σημαίνει να είσαι διερμηνέας αντί να είσαι μεταφραστής? Διερμηνέας κάνει μετάφραση προφορική. Ο μεταφραστής κάνει μετάφραση γραπτή. Απλό. Επίσης, τελευταία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το επάγγελμα του transcreator. Τι σημαίνει transcreator? Μεταδημιουργός. Δηλαδή, είναι στην ουσία μεταφραστής, αλλά πιάνει ένα κείμενο από μια γλώσσα Α και το μετατρέπει σε μια γλώσσα Β, αλλά με μια πολύ πιο δημιουργική διαδικασία, η οποία πλέον δεν κοιτάει τις λέξεις, αλλά κοιτάει νοήματα, κοιτάει ύφος, στυλ, φωτογραφίες. Αυτοί οι άνθρωποι, οι μεταδημιουργοί δηλαδή, δουλεύουν επάνω σε τηλεόραση, σε καμπάνιες διαφημιστικές, σε σποτάκια, δηλαδή σε πολύ δημιουργική δουλειά, όπου πλέον δεν μας απασχολεί η λέξη προς λέξη μετάφραση, αλλά μας απασχολεί το να δημιουργήσουμε κάτι το οποίο είναι πιασάρικο και πουλάει. Υπάρχουν οι localizer, οι οποίοι δουλεύουν επάνω σε ιστοσελίδες ή σε εφαρμογές κινητών τηλεφώνων, σε βιντεοπαιχνίδια. Υπάρχουν οι υποτιτλιστές, οι οποίοι εννοείται, όπως γνωρίζετε, υποτιτλίζουν ταινίες. Έχει γίνει μία έκρηξη με όλα τα online streaming, όπως το Netflix, το Amazon, και θα υπάρξουν ακόμα περισσότερα, εννοείται, στο μέλλον. Οπότε οι υποτιτλιστές βρίσκονται σε ζήτηση και χρειάζονται. Μπορεί κάποιος μετά να αποφασίσει ότι δεν θέλει να κάνει ούτε μετάφραση, ούτε διερμηνία, ούτε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε. Μπορεί να γίνει διαχειριστής έργων, δηλαδή project manager. Τώρα, πώς φτάνουμε εκεί? Όπως είπαμε, σίγουρα οι ξένες γλώσσες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, ένα πρώτο πτυχίο σε μια ξένη γλώσσα είναι μια τέλεια αρχή. Χρειάζεται όμως και κάτι άλλο. Χρειάζεται σίγουρα ένα πτυχίο στη μετάφραση ή ένα μεταπτυχιακό στη μετάφραση ή το δίπλωμα, το Deep Trans του CIOL. Και αυτό γιατί? Διότι πρώτα πρέπει κανείς να σκεφτεί πολύ καλά και με λεπτομέρεια τον γλωσσικό συνδυασμό. Δηλαδή, από ποια γλώσσα μεταφράζω προς ποια γλώσσα μεταφράζω. Μεταφράζω από τα γαλλικά προς τα ελληνικά. Τότε ίσως καλό θα ήταν να πάω στη Γαλλία να κάνω το μεταπτυχιακό μου. Εάν βέβαια βρίσκω πανεπιστήμιο γαλλόφωνο το οποίο προσφέρει τα ελληνικά. Δυστυχώς τα ελληνικά είναι μια πολύ μικρή γλώσσα όσον αφορά το πόσοι την μιλούν και πόση δύναμη έχει. Οπότε θα δείτε ότι δύσκολα βρίσκει κανείς ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο να προσφέρει τα ελληνικά ως γλωσσικό συνδυασμό. Και για αυτόν τον λόγο, ίσως το CIOL Deep Trans είναι μια καλή επιλογή, διότι προσφέρει τα ελληνικά. Επίσης, είναι ένα δίπλωμα το οποίο είναι επίπεδο 7 και επίπεδο 7 σημαίνει ισότιμο με μεταπτυχιακό. Όπως αναφέραμε, προσφέρεται σε πάρα πολλούς διαφορετικούς γλωσσικούς συνδυασμούς και εάν κάποιος ξεκινήσει και διαβάζει για το Deep Trans, θα έχει να κάνει με κείμενα τα οποία είναι και γενικά αλλά και εξειδικευμένα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αρχίσει κανείς να δουλεύει από την αρχή σε ειδικευμένα κείμενα, όπως για παράδειγμα κείμενα ιατρικά, κείμενα επιστημονικά, κείμενα νομικά, επιχειρηματικά, διότι αυτό θα του δώσει τις γνώσεις, αλλά κυρίως την έκθεση σε κείμενα ειδικευμένα, τα οποία θα τον βοηθήσουν αργότερα να αποφασίσει σε τι θα ήθελε να ειδικευθεί. Το Deep Trans επίσης είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και αναγνωρισμένο. Πάρα πολλά μεταφραστικά γραφεία
ζητούν να έχει κανείς είτε το μεταπτυχιακό του είτε το Deep Trans, ώστε να τον βάλουν στα βιβλία τους και να ξεκινήσουν να του δίνουν δουλειά. Οπότε είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα σύστηνα εάν κάποιος θα ήθελε να μεταφερθεί σε αυτόν τον κλάδο της μετάφρασης, και είναι πιο σύντομο και εύκολο να το κάνει κανείς και διαδικτυακός, ηλεκτρονικός δηλαδή, και δεν έχει το ίδιο κόστος με ένα μεταπτυχιακό, σίγουρα. Τώρα, άλλα ωφέλη. Εννοείται ότι όταν κανείς διαβάζει και μελετάει για να αποκτήσει ένα δίπλωμα, αποκτά γνώσεις και κάνει εξάσκηση. Η εξάσκηση σημαίνει εμπειρία. Οπότε όταν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο μετέπειτα, όπου θέλουμε να πιάσουμε την πρώτη μας δουλειά ως μεταφραστής ή που πρέπει, θέλουμε να συνεργαστούμε με ένα μεταφραστικό γραφείο και ζητούν εμπειρία, έχετε ήδη κάποια εμπειρία, την οποία μπορείτε να πείτε ότι αποκτήσατε μέσω του Deep Trans. Σας δίνει τη δυνατότητα να δικτυωθείτε, δηλαδή με όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους σας, οι οποίοι και αυτοί θα μελετούν προς το ίδιο πτυχίο. Θα αποκτήσετε πολύ καλό υλικό, το οποίο θα φανεί χρήσιμο και στο μέλλον. Το άλλο πολύ καλό θετικό είναι ότι με το που πάρει κάποιος το Diploma in Translation, μπορεί να γίνει πιο εύκολα και γρήγορα μέλος του CIOL, το Chartered Institute of Linguists, το οποίο είναι ένα, στην ουσία, όχι επαγγελματικό σωματείο, αλλά είναι ένας οργανισμός ο οποίος στηρίζει τους γλωσσολόγους, τους μεταφραστές, τους διερμηνείς παντού στον κόσμο. Όπως δηλαδή οι αρχιτέκτονες, οι γιατροί, οι νομικοί, οι δικηγόροι, όλα αυτά τα επαγγέλματα έχουν το δικό τους επαγγελματικό σώμα που τους αντιπροσωπεύει και που στην ουσία ελέγχει το επάγγελμα, έτσι και το επάγγελμα του μεταφραστή έχει τα δικά του, τους δικούς του οργανισμούς, και όταν κάποιος είναι μέλος του οργανισμού που αντιπροσωπεύει το επάγγελμά του, δείχνει ακριβώς ότι είναι σοβαρός για αυτό που κάνει. Και η στήριξη του CIOL είναι πάρα πολύ έμπρακτη, δηλαδή παρέχει, εάν είσαι μέλος, ένα δίκτυο συνεργατών και συναδέλφων, δικτύωση, διάφορες εκπτώσεις σε webinars, εάν θέλει κάποιος να κάνει περισσότερα, να μάθει περισσότερα, να εξελιχθεί παραπάνω. Πολλά από αυτά τα webinars είναι δωρεάν, παίρνει το προϊοδικό κάθε μήνα, παίρνει τα newsletters που έρχονται κάθε μήνα, δίνεται κάποια προσφορά όσον αφορά ασφάλιση επιχείρησης, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πείτε κάνουμε ένα λάθος ή οτιδήποτε, όταν έχεις τη δική σου επιχείρηση είσαι εκτεθειμένος σε διάφορα, άρα πρέπει να υπάρχει η ασφάλιση. Υπάρχει δωρεάν γραμμή νομικών συμβουλών και πάρα πολλά άλλα, τα οποία δεν θα μπορούσα να καλύψω μέσα στον χρόνο τον οποίο έχουμε. Τώρα, επειδή γνωρίζω ότι σας έχω πει πάρα πολλά πράγματα και ότι ίσως είστε και εσείς κουρασμένοι, δεν ξέρω αν έχετε πει τον καφέ σας, αν έχετε ξυπνήσει καλά-καλά, θα ήθελα να μην σας βομβαρδίσω με άπειρα πράγματα και έχουμε φτάσει λίγο προς το τέλος, αλλά θέλω σύντομα να σας αναφέρω εδώ ότι σας έχω κάποιους συνδέσμους. Ο πρώτος σύνδεσμος είναι η ιστοσελίδα του Chartered Institute of Linguists, όπου μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε και να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες. Ο δεύτερος σύνδεσμος είναι ειδικά για το δίπλωμα στην μετάφραση του CIOL. Έχετε την ιστοσελίδα του PACE, όπου μπορείτε επίσης να διαβάσετε περισσότερα για το δίπλωμα στην μετάφραση και το τι σημαίνει και το πώς μπορεί κανείς να το αποκτήσει. Μπορεί να μάθετε περισσότερα όσον αφορά τις τιμές, τη διαδικασία. Και ο τελευταίος σύνδεσμος είναι η ιστοσελίδα της συναδέλφου Tess Whitey, η οποία θεωρώ ότι κάνει μια πολύ καλή δουλειά με περιεχόμενο online, το οποίο βοηθάει και μπορεί να βοηθήσει οποιονδήποτε, είτε είναι ήδη μεταφραστής και θέλει να εξελιχθεί, είτε δεν είναι μεταφραστής και προσπαθεί ή θα ήθελε να γίνει. Η ιστοσελίδα της είναι αυτή η τελευταία Marketing Tips for Translators. Δεν είναι μόνο συμβουλές όσον αφορά το πώς μπορεί κανείς να προωθήσει τον εαυτό του. Έχει επίσης και podcast, έχει επίσης και πολλά e-books,
μάλιστα στο podcast της «Είμαι και εγώ» σε διάφορα επεισόδια, όπου μιλάμε ακριβώς για το τι σημαίνει μεταφραστής, πώς μπορεί κανείς να ξεκινήσει να δουλεύει ως μεταφραστής. Το συστήνω πάρα πολύ και ανεπιφύλακτα. Και γνωρίζω ότι έχουμε 10 λεπτάκια, ίσως σας έχω αφήσει πάρα πολύ χρόνο, αλλά γενικά μου αρέσει πολύ στις παρουσιάσεις μου να αφήνω χρόνο προς το τέλος, ώστε να μπορείτε να στείλετε τις ερωτήσεις σας, εάν θέλετε, στο chat. Και εννοείται μπορείτε να μου στείλετε email, στο email που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μου στείλετε και εκεί τα μηνύματα και τις απορίες σας, εάν θέλετε. Και οπότε δεν ξέρω εάν μπορούμε να ξεκινήσουμε να δεχόμαστε ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν έχετε πρόσβαση στο chat και αν μπορείτε να γράψετε, εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, θα χαρώ πάρα πολύ να σας απαντήσω και τώρα στη ζωντανή σύνδεση, αλλά και αργότερα. Μέχρι να ξεκινήσουν να έρχονται οι ερωτήσεις, να σας πω σίγουρα ότι ακριβώς και πάλι ότι το πιο σημαντικό όσον αφορά το επάγγελμα του μεταφραστή είναι ακριβώς το ότι πρέπει ο ίδιος ο μεταφραστής να χειρίζεται τον εαυτό του σαν να είναι επιχειρηματίας, διότι δεν είμαστε απλά μεταφραστές που καθόμαστε στο γραφείο μας και σκεφτόμαστε και περιμένουμε πώς θα έρθει η επόμενη δουλειά. Οι μεταφραστές είναι νόμικες οντότητες, είναι επιχειρηματίες με επιχειρηματικό πνεύμα, διότι ακριβώς το γεγονός ότι πρέπει οι ίδιοι να πάμε εκεί έξω στην αγορά εργασίας και να βρούμε τους πελάτες μας, να βρούμε τη δουλειά, μας κάνει να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Και εκεί ξεκινά ακριβώς το επιχειρηματικό πνεύμα στο οποίο αναφέρομαι. Διότι ναι μεν μπορεί σήμερα ή αύριο ή μέσα στον επόμενο μήνα να έχω ένα τεράστιο project και να το δουλεύω, όταν όμως τελειώσει αυτό το project, τι θα γίνει μετά εάν δεν έχω κάποιο άλλο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάει κανείς σφαιρικά τον ρόλο του μεταφραστή ως ενός συνολικού, συμπληρωμένου, ολοκληρωμένου επαγγελματία. Κάποιου ο οποίος είναι και marketeer, είναι και ο διευθύνων της επιχείρησης, έχει βλέψη των οικονομικών, συνεργάζεται με τον λογιστή του, προσπαθεί να ανακαλύψει πού βρίσκονται οι πελάτες του, πού είναι η επόμενη ευκαιρία. Είναι κάποιος ο οποίος πρέπει συνέχεια να έχει αυτή την θέληση να εξελιχθεί και να ανελιχθεί και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό επίπεδο, διότι η αγορά εργασίας αλλάζει συνέχεια, τα δεδομένα αλλάζουν συνέχεια, η τεχνολογία αλλάζει συνέχεια, οπότε πρέπει να υπάρχει θέληση για γνώση και μάθηση. Ακριβώς γι' αυτό είναι καλό να ξεκινήσει κανείς να κοιτάει, εάν θέλει να γίνει μεταφραστής, να δει το deep trance και τι σημαίνει για αυτόν και πώς μπορεί να τον βοηθήσει. Και να κοιτάει συνέχεια τον κλάδο της ειδίκευσής του. Δηλαδή, αν κάνεις ειδίκευση στα νομικά κείμενα, πώς μπορεί να γίνεις καλύτερος στα νομικά κείμενα. Μήπως πρέπει να διαβάζεις πιο πολύ νομική ορολογία, μήπως πρέπει να συνεργάζεσαι και να βρίσκεσαι γύρω από δικηγόρους. Τι διαβάζουν αυτοί, πού πηγαίνουν αυτοί. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω σας έχω πει πάρα πολλά μέσα σε πολύ λίγο χρόνο και έχουν ξεκινήσει να έρχονται κάποιες ερωτήσεις νομίζω. Εάν μπορώ να τις δω, για να δούμε. Α, δεν μου ανοίγουν οι ερωτήσεις. Για να δω λίγο πώς μπορώ. Βλέπω ότι υπάρχουν 2 ερωτήσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τις ανοίξω. Για να δούμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τις ανοίξω.
Κρίμα για αυτό, δεν ξέρω γιατί, συνήθως δουλεύει μια χαρά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να κάνετε τον εαυτό σας unmute και να μπορέσετε να κάνετε την ερώτηση χωρίς να... ναι, αν μπορείτε να κάνετε την ερώτηση μέσω της ομιλίας, δηλαδή αν μπορέσετε να κάνετε unmute. Ή... πάντως σίγουρα και να μην καταφέρω να σας απαντήσω τώρα στις ερωτήσεις σας λόγω αυτού του προβλήματος, σίγουρα μπορείτε να μου στείλετε email και μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα χαρώ πάρα πολύ να σας απαντήσω και μετά. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ανοίγει, είναι πολύ κρίμα που δεν ανοίγει. Δεν πειράζει, λοιπόν, έχουμε κάποιο χρόνο ακόμα, οπότε θα συνεχίσω να σας μιλάω. Ελπίζω να μην με βαρεθήκατε. Μιλήσαμε λίγο, ξεκίνησα λίγο να σας μιλάω για την ειδίκευση, δηλαδή, ακριβώς όπως είπαμε, για παράδειγμα, οι γιατροί έχουν και αυτοί τις ειδικεύσεις τους. Έχουμε καρδιολόγους, έχουμε παθολόγους, παιδίατρους. Ακριβώς έτσι και οι μεταφραστές έχουν τις δικές τους ειδικεύσεις. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε καλοί σε όλα τα κείμενα, σε όλες τις ειδικεύσεις. Κάποιοι από εμάς εργάζονται πιο πολύ με νομικά κείμενα, κάποιοι με κείμενα διαφήμισης, κάποιοι με κείμενα προώθησης, marketing, κάποιοι με πιο επιστημονικά κείμενα ή με τεχνικά κείμενα. Για παράδειγμα, εγώ δουλεύω πολύ με κείμενα νομικά και κείμενα διαφήμισης. Ασχολούμαι πάρα πολύ με τη μεταδημιουργία. Δεν θα έπιανα ποτέ ένα κείμενο ή ένα project το οποίο είναι ένας οδηγός χρήσης ενός, για παράδειγμα, ψυγείου ή ενός αυτοκινήτου. Δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω στον βαθμό και στο επίπεδο ποιότητας που θα ήθελα. Σίγουρα θα μπορούσα να μεταφράσω, για παράδειγμα, κάτι πιο τεχνικό, αλλά θα μου έπαιρνε πολύ περισσότερο χρόνο, έτσι. Οπότε εκεί πρέπει να ξεκινήσει κανείς να σκέφτεται και τα οικονομικά, δηλαδή πόσα λεφτά πληρώνεσαι για να κάνεις τη δουλειά που έχεις να κάνεις, σε πόσο χρόνο τη βγάζεις τη δουλειά και έτσι μετά καταλαβαίνεις εάν άξιζε δηλαδή η δουλειά. Και το καλό της ειδίκευσης είναι ότι όταν ξεκινάς να ειδικεύεσαι, γίνεσαι καλύτερος στο θέμα, άρα γίνεσαι και πιο γρήγορος σε αυτόν τον κλάδο, σε αυτή την ειδίκευση. Και το ότι γίνεσαι πιο γρήγορος σημαίνει ότι βγάζεις πιο πολύ δουλειά σε πιο σύντομο χρόνο. Άρα προφανώς και πιο πολλά λεφτά, το οποίο είναι και σημαντικό. Δηλαδή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον οικονομικό τομέα όσον αφορά το επάγγελμα του μεταφραστή, γιατί και οι μεταφραστές άνθρωποι είναι, λογαριασμούς έχουν να πληρώσουν, θέλουν και αυτοί να έχουν φαγητό και σπίτι, σωστά. Άρα δεν έχει σημασία να λέμε ότι είμαστε μεταφραστές ή ότι κάνουμε αυτό που αγαπάμε αλλά δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα όσον αφορά το επάγγελμα του μεταφραστή και τι σημαίνει πραγματικά να είσαι μεταφραστής, έτσι δεν σημαίνει μόνο να είσαι σε ένα γραφείο ή στο σπίτι σου και να μεταφράζεις, σημαίνει πολύ περισσότερα, τα οποία ακριβώς, εάν κάποιος καταφέρει και τα συμπεριλάβει μέσα στην καθημερινότητά του, δηλαδή εκεί που κάθεται και δουλεύει, να κάνει και μετάφραση, αλλά να αφιερώσει και λίγο χρόνο για να κάνει διαφήμιση, να κάνει προώθηση, να κάνει δικτύωση, να γίνει καλύτερος και να εμπεδώσει τις γνώσεις του, τότε αυτό οδηγεί στη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου και επιτυχημένου επαγγελματία. Και ακριβώς εκεί θα βοηθήσει και το CIOL Deep Trans, ώστε να θέσει κάποια πολύ καλά, γερά θεμέλια. Και νομίζω έχουμε φτάσει προς το τέλος της εισήγησης, γιατί είναι 9 και 4, αλλά λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπόρεσα να καταφέρω να ανοίξω το Q&A και τις ερωτήσεις σας, αλλά όπως ανέφερα, έχετε εδώ, έχω αφήσει στην οθόνη
τα στοιχεία επικοινωνίας. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή όποτε θέλετε και μπορούμε να συζητήσουμε και μπορώ να σας απαντήσω αυτές τις ερωτήσεις που στείλατε τώρα και δυστυχώς δεν κατάφερα να τις ανοίξω. Οπότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Σας εύχομαι μια υπέροχη Κυριακή. Καλή συνέχεια στο online forum. Ελπίζω να σας αρέσει ως τώρα και να το απολαμβάνετε. Πάντως να ξέρετε ότι εάν είστε εδώ Κυριακή μεσημέρι και παρακολουθείτε αυτή την εισήγηση, σημαίνει ήδη ότι θέλετε να επενδύσετε και σημαίνει ήδη ότι είσαστε σε πολύ καλό δρόμο, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θα έκαναν αυτό το πράγμα κυριακάτικα. Οπότε μπράβο σας. Είστε άξιοι θαυμασμού και επένου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.